Μοιραία τριανδρία χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τους κυρίους Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη και από την Κατερίνη τους κατηγόρησε ότι με την αιμονή τους στο μνημόνιο οδηγούν τη χώρα σε έξοδο από την Ευρωζώνη. Μας οδηγούν στην καταστροφή. Εκεί μας οδηγεί η τριάδα του μνημονίου. Εκεί μας οδηγεί ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός που παραδομένος πλήρως στις ορέξεις της κυρίας Μέρκελ σύντομα θα γίνει αυτός ο πρωθυπουργός της δραχμής, και οι συνένοχοι του κυρίου Σαμαρά, οι συνένοχοι στο έγκλημα, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, δεσμεύτηκαν ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνημόνιο και έτσι όπως πάν το μόνο που θα καταφέρουν σε λίγους μήνες να επαναδιαπραγματευτούν αν ψηφίσουν αυτά τα μέτρα της βαρβαρότητας θα είναι τους όρους της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Το μνημόνιο δεν βγαίνει. Το κατανοούνε βέβαια τώρα και οι ίδιοι. Γι' αυτό και κάνουν τσαλιμάκια. Βλέπουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό των οικονομικών και φυσικό αυτούργο του δεύτερου και σκληρότερου μνημονίου να προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί με ελαφρά πηδηματάκια. Με αφορμή την υπόθεση της Αγροτικής Τράπεζας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακυρώσει αυτή τη σκανδαλώδη, όπως τη χαρακτήρισε, εκποίηση και ότι ως κυβέρνηση θα επαναφέρει την αγροτική υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο. Όσοι κατεργάριδες νομίζουν ότι με δημόσιο χρήμα θα συνεχίζουν για πολύ να κάνουν τους πετυχημένους επιχειρηματίες, είναι γελασμένοι. Θα λογοδοτήσουν απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί ο λαός μας να πεινάει και αυτοί να κάνουν τους τραπεζίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας προέβλεψε βραχή βίο για την τρικομματική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την ήδη ετοιμόρροπη.